Μπορεί να μην παρακολουθεί σπορ, αλλά όταν δύο Ελληνίδες κερδίζουν το χρυσό στην παγκόσμια καλλιτεχνική κολύμβηση, δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Ενοχλεί όμως το γεγονός ότι παρόλο ότι είναι Ελληνίδες από το Βόλο, δεν εκπροσωπούν τη χώρα μας, αλλά την Αυστρία. Πάμε να δούμε πώς κατέκτησαν το παγκόσμιο στην κολύμβηση και να δούμε και μετά τι δήλωσαν οι ίδιες στο Open, γιατί δεν φοράνε το εθνόσημο. Για πάμε να δούμε. Θα δούμε αν αυτό θα μπορέσει να τους δώσει κάτι καλό. Και όχι απλά θα τους δώσει κάτι καλό, αλλά αυτή τη στιγμή τις φέρνει στην πρώτη θέση με 255,45-83 βαθμούς. Η Κίνα έχει 255,24-80, δηλαδή η διαφορά τους είναι κοντά στους 0,2 βαθμούς, κάτι λιγότερο από 0,2 βαθμούς. Αυτή η μουσική της εμπνέει γιατί είναι δυνατή, αλλά παράλληλα και πολύ καλλιτεχνική, με έναν ιδιαίτερο τόνο στο τέλος που τους αυξάνει το κίνητρό τους προκειμένου να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η χορογραφία αυτή είναι καινούρια για τα δύο κορίτσια. Χορογράφος είναι ο Στεφάν Μιρμόντ. Εξαιρετικός χορογράφος. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία για τις αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες ανέβασαν το βαθμό δυσκολίας στον τελικό σε σχέση με τον προκριματικό κατά 1,2 βαθμούς, έφτασαν δηλαδή το 41,05. Οι Έλληνες, θα ακουστεί κλισέ, αλλά οι Έλληνες στο εξωτερικό πετυχαίνουν. Και δύσκολο άθλημα. Και δεν φημιζόμαστε, έτσι, δεν ξέρω γιατί έχουμε άλλα μετάλλια στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Νομίζω, μου έχετε κάτι στο μυαλό. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν στο Open, γιατί αποχώρησαν από την Ελλάδα και γιατί δεν φοράνε πλέον το εθνόσημο, αλλά είναι με την Αυστρία. Πώς βρεθήκατε από το Βόλο στην Αυστρία? Ήμασταν βασικά 3 χρόνια στην Εθνική Ελλάδος, στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Και το 2012, λόγω κάποιων θεμάτων αξιοκρατίας, πήραμε την απόφαση να αποχωρήσουμε. Αναρωτιέμαι τι να έγινε. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Από την Εθνική Ελλάδος. Υπήρχαν 2 επιλογές. Είτε να σταματήσουμε, που για μας βασικά δεν ήταν ποτέ επιλογή, είτε να κοιτάξουμε κάπου αλλού. Πήραμε αυτή την απόφαση να πάμε στην Αυστρία. Αποκλειστικά και μόνο για τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Ναι. Χωρίς τους γονείς, μόνες μας. Αλλά ήταν εδώ πέρα, δηλαδή βρήκαμε στην ουσία την οικογένειά μας, τη χώρα που μας στήριξε από την πρώτη στιγμή. Νιώθετε δικαιωμένες? Ναι. Εννοείται, ναι. Κατά διαφίλε, σε μια ξένη χώρα νιώθουν δικαιωμένες. Ε? Δεν θέλω να πω τα κλισέ τώρα, Ελλάδα τρως τα παιδιά σου και τα βλέπετε. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Γράφτε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Τι να πω. Thank you for watching.